Αυτονοήτως, κύριε Πρόεδρε, δώσατε τη δυνατότητα και στον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να απαντήσει και στον κύριο Τσιάρα να επανατοποθετηθεί. Το θέμα είναι φλέγον, δεν είναι απλό, διότι έχει καταλάβει ο ελληνικός λαός ότι υπάρχει ένα νήμα βαθύ μπλε με αποχρώσεις μαύρου που συνδέει όλες τις υποθέσεις οι οποίες εξελίσσονται μπροστά στα μάτια μας και αφορούν το κράτος δικαίου και βεβαίως απασχολούν την πολιτική συζήτηση όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Και ειλικρινώς, κύριε Χατζηδάκη, σε λίγο θα ψάχνουμε ευρωπαϊκό θεσμό να βρούμε, ο οποίος δεν έχει εγείρει ανησυχίες ή δεν έχει μιλήσει επικριτικά για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεστε τα ζητήματα του κράτους δικαίου. Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι ένας κόλαφος για την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Άκουσα την κριτική και του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα ήθελα να σχολιάσω τίποτα. Θα ήθελα μόνο να πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα μείνει προσιλωμένος στο μονομέτωπο αγώνα απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, στις παραβιάσεις του κράτους δικαίου. Δεν έχει να αποδείξει τίποτα σε κανέναν. Από την αρχή αυτής της ιστορίας βρεθήκαμε στην πρώτη γραμμή του αγώνα της διαλεύκανσης και ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας, από αυτό εδώ το βήμα αποκάλυψε ότι η αρχή του επιβεβαίωσε ότι γίνονταν παρακολουθήσεις κρατικών αξιωματούχων και ο Στέφανος Κασελάκης από την πρώτη στιγμή της εκλογής του μπήκε μπροστά στον αγώνα για να αποκαλυφθεί αυτή η δυσόδης απόφαση και θεωρούμε ότι χρειάζεται ένας μονομέτωπος αγώνας ειδικά σε αυτή την πολιτική συγκυρία απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και τις πρακτικές της. Και κύριε Χατζηδάκη, είμαι απολύτως βέβαιος ότι και εσείς και τα άλλα στελέχη της κυβέρνησης τα οποία έχουν πέσει θύμα παρακολουθήσεων θα κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους και θα αξιοποιήσουν την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για να ενημερωθούν για τους λόγους για τους οποίους ήταν υπό παρακολούθηση. Και αυτό δεν είναι, ξέρετε, ανάγκη καθενός από εσάς ξεχωριστά που ήσασταν στη λίστα των παρακολουθήσεων. Είναι ανάγκη για την ελληνική δημοκρατία να ξέρουμε τι έχει συμβεί. Δεν αφορά μόνο τη δική σας πολιτική αξιοπρέπεια. Αφορά και την ομαλή λειτουργία του πολιτεύματος. Για φανταστείτε εικόνα να επιτρέπει ο νόμος να ενημερωθείτε γιατί ήσασταν θύματα παρακολουθήσεων και να κάθεστε απλώς στα κυβερνητικά έδρανα και να φιλομετράτε τις μέρες μέχρι τις επόμενες εκλογές, τις ευρωπαϊκές. Και ακούγονται και πολλές κουβέντες. Αν έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη και κατηγορείτε το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, θα έλεγα λίγο τη φρασιολογία να την αλλάξουμε. Αν έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαστική εξουσία. Πρόκειται περί δικαστικής εξουσίας η οποία οφείλει να αποδίδει δικαιοσύνη. Ξέρετε τι είπε η πρόεδρος της Δημοκρατίας όταν ερωτήθη αν έχει εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Κυρίες και κύριοι της κυβερνητικής πλειοψηφίας, ότι είναι βαριά κουβέντα αυτή για να την πει. Διότι έχει καταλάβει τι γίνεται και στην ελληνική κοινωνία. Είναι πρωτόγνωρα τα ποσοστά δυσπιστίας λοιπόν απέναντι στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η δικαστική εξουσία στις δικές σας ημέρες. Στα θέματα της επίκαιρης επερώτησης. Δεν είναι εδώ ο κύριος Κρέκας, είναι ο υφυπουργός. Έχει καταρρεύσει το επιχείρημα του εισαγόμενου πληθωρισμού, από ό,τι καταλαβαίνετε, μετά την ανακοίνωση των στοιχείων της Eurostat. Διότι έχουμε 2,4 μέσο όρο πληθωρισμό στις χώρες της ΕΕ, 3,4 στην Ευρώπη. Τα περί ανάπτυξης, σας παρακαλώ να τα επαναλαμβάνετε με λιγότερο στόμφο, διότι την περίοδο 19-23, την οποία έτσι αρέσκεστε να επικαλείστε μονίμως, είχατε τη δυνατότητα να δαπανίσετε γύρω στα 60 δισεκατομμύρια δημόσιο χρήμα. Το αποτέλεσμα ήταν να είμαστε 21η σε ρυθμούς ανάπτυξης με μέσο όρο 1,4. Αυτό συνέβη. Και τώρα έρχεστε αντιμέτωποι με το θεμελιώδες διαφορετικό γεγονός ότι δεν έχετε αυτή τη δυνατότητα δημοσίων δαπανών. Δεν περιμέναμε να εξάγετε συμπεράσματα ότι στις μεγάλες κρίσεις σε μια καπιταλιστική οικονομία πρέπει οι κυβερνήσεις να παρεμβαίνουν. Όχι. Έχετε βάλει ένα πέπλο πάνω από αυτή τη δυνατότητα που είχατε την προηγούμενη περίοδο, αλλά αυτό δεν σας κάνει ικανούς να εξηγήσετε τι σας συμβαίνει σε αυτή τη συγκυρία. Γι' αυτό κλονίζετε η κυριαρχία που νομίζατε ότι είχατε όλη την προηγούμενη περίοδο, αλλά έχετε περάσει και το σημείο καμπής και δεν θα μπορέσετε να ανακάμψετε. Έχει ήδη αυτό αρχίσει και καταγράφεται και στις δημοσκοπήσεις που αρέσκεστε τόσο πολύ να επικαλείστε κάθε τόσο και λιγάκι. Δεν είναι εδώ και ο κύριος Σταϊκούρας, τον οποίο απευθύνεται η επίκαιρη επερώτηση επίσης.
Ένα πράγμα θα ήθελα να πω και να υπογραμμίσω. Γίνεται πάρα πολύ κουβέντα για το αναπτυξιακό μοντέλο. Η χώρα απέκτησε συγκροτημένη αναπτυξιακή στρατηγική το 2018, η οποία κατεγράφει σε ειδική συνεδρίαση υπό τον τότε αντιπρόεδρο της ελληνικής κυβέρνησης, τον Γιάννη Δραγασάκη, με πολλούς υπουργούς. Κλάδος αυτής της στρατηγικής ήταν και ο Εθνικός Σχεδιασμός Μεταφορών και Υποδομών. Ένα συγκροτημένο κείμενο 600 σελίδων, το οποίο με τη συμφωνία και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και των Ευρωπαϊκών Θεσμών θα μπορούσε να είναι η ατμομηχανή της νέας ανάπτυξης και της αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου. Τι είχε στην καρδιά του αυτός ο σχεδιασμός? Τη στήριξη και την ανάπτυξη των μέσων μαζικής μεταφοράς και ειδικά των μέσων σταθερής τροχιάς και του σιδηροδρόμου. Τι έκανε η Νέα Δημοκρατία? Τον πέταξε στον κάλαθο των αχρήστων, εγκατέλειψε το σιδηρόδρομο και άρχισε να εφευρίσκει άλλου τύπου λύσεις, Θεός ξέρει γιατί. Παράδειγμα, το flyover της Θεσσαλονίκης, που έχει διαλύσει στην κυριολεξία, τη δυνατότητα των Θεσσαλονικαίων και των ανθρώπων που ζουν κοντά στην πόλη να μετακινούνται. Δεν ήταν στον Εθνικό Στρατηγικό Σχεδιασμό, ήταν η εξωτερική περιφερειακή. Στον εγκεκριμένο, επαναλαμβάνω, από τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στρατηγικό σχεδιασμό για τις μεταφορές και τις υποδομές. Και μετά έρχεστε και μας λέτε ότι αλλάζει το αναπτυξιακό μοντέλο. Και επικαλείστε και τις επενδύσεις. Κύριε Χατζηδάκη, πόσες φορές να το πούμε? Σήμερα έχει δημοσίευμα η Καθημερινή, η πρώτη σελίδα. Real estate και τουρισμός. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας, να σας το λέμε. Δεν το έχετε βγάλει το συμπέρασμα. Είναι δύο κλάδοι οι οποίοι βεβαίως προσφέρουν απασχόληση, έχουν μέσα στην αλυσίδα παραγωγής θετικά αποτελέσματα. Δεν μπορούν από μόνοι τους να βγάλουν την οικονομία μας στο μονοπάτι της βιώσιμης ανάπτυξης. Αυτό λέμε. Γιατί είναι τόσο δύσκολο να το καταλάβετε? Οι μισές επενδύσεις λοιπόν είναι real estate, έχετε πέσει έξω στις προβλέψεις σας από τον προηγούμενο προϋπολογισμό. Η απόσταση του 15 με το 4 είναι μεγάλη και δεν εξηγείται με την καταστροφή στη Θεσσαλία. Κάτι τέτοιο ακούσαμε να μας λέει ο υφυπουργός σας προχθές, ότι ήρθε η καταστροφή στη Θεσσαλία και αστοχήσατε και έρχεστε και επαναφέρετε την πρόβλεψη ότι οι επενδύσεις θα αυξηθούν κατά 15%, λες και η Θεσσαλία έχει επανέλθει στην προτεραιά κατάσταση. Επικαλείστε και τον Economist βεβαίως, πολλαπλώς. Το έχουμε ακούσει και αυτό, ο οποίος Economist είπε ότι η Ελλάδα είναι η καλύτερη των οικονομιών για το 2023 βασιζόμενος στον ένα και εξής δείκτη των χρηματιστηριακών αποδόσεων. Δεν σας κατηγορήσαμε ότι είστε κακοί για τις χρηματιστηριακές αποδόσεις. Αναζητήστε μια τέτοια δήλωσή μας και πραγματικά θα ζητήσουμε δημοσίως συγγνώμη. Ίσα ίσα. Υπερσυγκέντρωση της οικονομικής δραστηριότητας, κέρδη για 300 εταιρείες περί τα 10,5 δις για το 2023, εκ των οποίων 300 εταιρεών, οι 10-15 έχουν τα 7-8 δις κέρδη. Δεν υπάρχει οικονομική λογική που να στηρίζει ότι αυτό μπορεί να έχει θετικά πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα. Η πρότασή μας, και ευχαριστώ για την ανοχή κύριε Πρόεδρε, μόνο 30 δευτερόλεπτα με ένα λεπτό. Σας προτείναμε αλλαγή των φορολογικών συντελεστών. Ελάφρυνση για τα εισοδήματα μέχρι 100.000 ευρώ. Καμία αλλαγή για τα εισοδήματα από 100 έως 200.000 ευρώ και επιβάρυνση για τα εισοδήματα από 200.000 ευρώ και πάνω. Και μας ανταπαντάτε ότι αυτό θα έχει 3 δισεκατομμύρια δημοσιονομικό κόστος. Κρύβεται από τον ελληνικό λαό ότι υπάρχουν 500.000 Έλληνες οι οποίοι έχουν εσωρευτικά 4,5 δισεκατομμύρια εισόδημα. Κατά κύριο λόγο μεσομερισμάτων. Πόσο φορολογούνται αυτοί? 5%. Δηλαδή βγάζει ένας άνθρωπος 500.000 ευρώ το χρόνο. Εισοδήματα από μερίσματα, πληρώνει 25.000 και καθαρίζει. Αυτή είναι η βασική αδικία την οποία έρχεται να διορθώσει η δική μας φορολογική πρόταση, η οποία μπορεί να σας ανατριχιάζει, αλλά είναι η πρόταση η οποία μπορεί και πρέπει να εφαρμοστεί. Στις ευρωεκλογές θα αποτυπωθεί και η δική σας ραγδαία πτώση και η δυναμική επανάκαμψη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, της δύναμης που ενώνει όλες τις θετικές παραδόσεις της αριστερής και προοδευτικής παράταξης. Ευχαριστώ.